Παρουσιάσαμε όλο το θέμα με την οικογένεια των παλαιοχριστιανών, την περιπέτεια που είχαν για να γεννηθεί το κοριτσάκι τους, το οποίο κινδύνευσε, αλλά φαίνεται πια ότι πάει καλύτερα. Και αυτό είναι το πρώτο και το πιο ευχάριστο από όλα και το πιο σημαντικό. Όμως, παρακολουθώντας την υπόθεση, είδαμε ότι υπάρχει απόφαση το μωρό, το οποίο γεννήθηκε κάτω από συνθήκες που είχαμε περιγράψει αναλυτικά, δεν θα το δώσουν στους γονείς. Δεν θα το πάρει δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα του, αλλά θα πάει σε κάποια δομή. Τους έχουμε κοντά μας και τους δύο, την κυρία Σεβαστή και τον κύριο Μανώλη, για να τους ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε από την κυρία, Σεβαστή. Είναι στο νοσοκομείο ακόμα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρία Σεβαστή? Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Εσείς θα μας πείτε. Εμείς. Θα μπορούσα να ήμουν και καλύτερα, αλλά θα μπορούσα να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Τι να σας πω, εντάξει, παραμένουμε ακόμα εδώ. Και τώρα την Μπέμπα απλά μπορώ να τη δω 12,5, 1,5, 6,5, 7,5 για έναν απλό θυλασμό. Και τίποτα άλλο. Υπάρχει κάποια εισαγγελική διάταξη, πιθανόν υπάρχει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ακόμα, από την, από την κοινωνική λειτουργό. Και τέλος πάντων, αν ακόμα και αν ήταν και καλά η Μπέμπα σήμερα, δεν θα μπορούσα να το πάρω. Δεν μπορώ να το πάρω. Υπάρχει απόφαση το παιδί, το μωράκι, το βρεφάκι δηλαδή, το νεογέννητο, να πάει σε κάποια δομή, να μην το πάρετε εσείς στο χώρο που ζείτε. Ναι, έτσι μου είπανε. Ναι, έτσι έχουμε μάθει και εμείς. Έτσι έχουμε μάθει και εμείς. Ναι. Για να ακούσουμε λίγο και το Μανώλη. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το παιδάκι πώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι είναι γεστατό. Σήμερα η σύζυγός μου που το είδε πρώτη φορά το αεροβάφτισε. Αυτό η ανθρωπότητα είχε να το δει επί Χότζα. Όταν οι μέσοι, οι χριστιανές αεροβαφτίζαν τα παιδιά γιατί το απαγόρευε το καθεστώς. Λοιπόν, μια μάνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει το παιδί της, έτσι, δεν μπορεί να το θυλάσει, δεν μπορεί να πάρει το τέλος, και με μια εισαγγελική υποτίθεται απόφαση η οποία δεν μας έχει κοινοποιηθεί, οπότε πάνω σε τι ακριβώς θα πρέπει εμείς να απολογηθούμε ή να αντιταχθούμε αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε λάβει κάποια εισαγγελική εντολή. Αυτό βέβαια ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση, όπως μου είπε, το έψαξε και σήμερα, ότι αύριο θα κάνει κάποιες νομικές κινήσεις στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιατί δεν μπορεί να επικαλείται το νοσοκομείο μια εισαγγελική διάταξη η οποία δεν μας έχει κοινοποιηθεί, δεν ξέρουμε. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι εκτιμάται από τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές για να μεγαλώσει το παιδάκι, ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που οδήγησαν και στο να κινδυνεύσει η ζωή του στη γέννα, και κρίνουν οι υπηρεσίες και εισηγούνται και δέχεται η εισαγγελία ότι το παιδί δεν πρέπει να μείνει στους γονείς και σε αυτό το χώρο όπου ζουν, αλλά πρέπει να πάει σε κάποια δομή. Πιθανώς μέχρι οι γονείς να πάει κάποιο σπίτι. Αυτό λέει η απόφαση. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε διαβάσει καμία απόφαση, αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι δικαστικές υπηρεσίες. Έτσι, είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία. Ναι, ο εισαγγελέας βγάζει τη διάταξη μετά. Εισηγούνται και... Ο εισαγγελέας βγάζει μια διάταξη, αλλά πρέπει να τη δούμε τι είδους διάταξη είναι αυτή και με ποιο σκεπτικό την έχει βγάλει. Και αν δεν έχεις λάβει κάτι τέτοιο, και σε κάθε περίπτωση, πώς ακριβώς ένα μωρό το οποίο είναι νεογέννητο και δεν μπορεί να θυλάσει τη μάνα του, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο δεσμός μάνας και παιδιού, δεν μπορεί να το πάρει, να το προστατέψει. Πώς ακριβώς μερνάμε για την ασφάλειά του, επειδή του κάνουμε εξετάσεις? Λοιπόν, δηλαδή, θα ψάξουμε και εμείς την ιστορία παραπάνω για να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Άρα, το παιδί σας δεν σας το δίνουν, αυτό είναι το σημαντικό. Να ζητήσω μόνο από την κυρία Σεβαστή να μας πει πώς είναι το παιδί, έτσι όπως το είδατε και εσείς, είναι καλά, είναι υγιές, τρώει, γιατί είχε κάποια προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Εγώ τι να σας πω, τη βλέπω υγιέστατη. Έχω μεγαλώσει και άλλα παιδιά.
κάνει το αντανακλαστικό του θυλασμού μια χαρά. Σήμερα δηλαδή έφαγε και από μένα, έφαγε και μπιμπερό. Κάνει όπως αν όλα τα μωρά τα πεινάνε και τρώνε και ρεύονται και τα λοιπά. Εγώ βλέπω ένα γέστο το παιδί. Βέβαια δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι παιδίατρος, δεν είμαι μαγνητική. Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο να ρωτήσω. Αν το παιδί όντως το κρατήσουν σε κάποια δομή, τι θα κάνετε, θα πηγαίνετε να το βλέπετε, πώς το σκέφτεστε? Εγώ προσωπικά, ναι. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Όχι απλά θα το βλέπω, θα κάθομαι κάτω στην πλατεία του οποιοδήποτε νοσοκομείου και ας γίνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ψάξουμε την ιστορία να δούμε πώς... Ναι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Καλέτζηδάκη, ναι, Μανώλη. Έχω κάνει κάποιο κάλεσμα στον κόσμο, τον κόσμο μας, τα αδέρφια μας, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε κανένα να μας παιδί να κατά αυτόν τον τρόπο σε καμία δομή και σε κανένα νοσοκομείο. Θα έχουμε κοινωνικές δράσεις πάνω στο θέμα. Δεν τίθεται καμία αμφισβήτηση. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτές οι φασίζουσες συμπεριφορές του κατεστημένου να περάσουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.